Εγώ θα σας καλέσω όλους και εσάς που είσαστε εδώ σήμερα και όσους δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτά πρέπει να κουβεντιάζουμε κατά τη γνώμη μας όποτε μιλάμε στις συνελεύσεις μας, στις συγκεντρώσεις μας κτλ. Να αναλογιστούμε όλοι τη σημασία κυρίως των αιτημάτων που έχουμε για αυτή την απεργία, και τη σημερινή και τη χτεσινή, που είναι και συνέχεια μία σειρά κινητοποιήσεων. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί νέος κόσμος, ας πούμε, που έχει έρθει στο λιμάνι το τελευταίο 1-2 χρόνια, μπορεί να μην πιάνει αυτά που κάποιοι παλιότεροι τα καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα. Ας σκεφτούμε όλοι καταρχήν τι σημαίνει συμμετοχή των εργαζομένων, των σωματείων, στις πενταμελείς επιτροπές ελέγχου, που βγαίνουν και ελέγχουν τα μέτρα και ζητάμε τώρα αυτά είναι τα αιτήματά μας να ενισχυθούν. Πρέπει να έχουμε, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε και τι ζητάμε, πρέπει να έχουμε όλοι στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας ξεκάθαρο, την πραγματικότητα η οποία είναι τι, αυτή η μορφή των ελέγχων που γίνεται στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, η οποία έχει κατακτηθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια, με πολύ μεγάλους αγώνες πολυήμερους και πολύ μαζικούς, να καίγεται ο Πειραιάς για καιρό μετά από μεγάλα θανατηφόρα που είχαμε δεκαετία του 80 και του 90, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μια κατάκτηση δηλαδή την οποία την έχουμε, την κληρονομήσαμε οι νεότεροι, και είναι σκοπός μας όχι μόνο να μην την αφήσουμε να καταργηθεί, γιατί είναι καρφί στο μάτι των εφοπλιστών και των εργολάβων, αλλά να δούμε το πώς θα την κάνουμε, να τη διευρύνουμε. Περισσότεροι έλεγχοι να γίνονται, σε καλύτερο περιβάλλον να εργαζόμαστε και ασφαλέστερο. Οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, χτες το βράδυ είχαν συνέλευση. Πήγε η πρωινή βάρδια 6, πήγανε για δουλειά, είχαν απεργία και αυτοί μαζί μας εχθές. 2 η ώρα ξανασταματάνε, ξεκινάνε πάλι στάσεις εργασίας μέχρι το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Και τα μεσάνυχτα ξεκινάει τρίτη 24ωρη. Που κλείνουν 3 χρόνια από το θανατηφόρο που είχαν πριν 3 χρόνια, το θυμόσαστε όλοι, είχαμε πάει και είχαμε κάνει κινητοποίηση και είναι το μνημόσυνο, κάθε χρόνο κάνουν απεργία εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, ένα από τα βασικά αιτήματά τους, αυτό που ζητάγανε και χτες, τι είναι, να λειτουργήσει πενταμελής επιτροπή και εκεί, που να ελέγχει τις συνθήκες εργασίας. Το λέμε αυτό γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης και χτες, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και μετά στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, το μόνο που δεσμευτήκαν ότι θα γίνει είναι ότι οι έλεγχοι που γίνουν 5 το μήνα από τις πενταμελείς επιτροπές να γίνουν 8. Έχουνε, και αυτό το καταφέρνουμε μετά από πόσες απεργίες έχουμε κάνει, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν πάω παραπίσω, που ζητάμε να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να είναι πιο διευρυμένοι και να φτιαχτούν καινούργιες πενταμελείς για τα ναυπηγεία κτλ. Με πολύ αγώνα θα καταφέρνουμε 5 πράγματα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Όχι γιατί είναι το κόστος να πληρώσουν 10 επιθεωρητές ασφαλείας και 10 χημικούς να κάνουν τους ελέγχους. Κυρίως γιατί ειδικά στα μεγάλα ναυπηγεία, αλλά και εδώ, η κυβέρνηση που τα διαφήμισε και τα ξανάνοιξε, σε αυτούς που τα αγοράσαν τι τους είπε, ελάτε εδώ και θα έχετε την ασυλία και την ασυδοσία. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Βλέπουμε πως δουλεύουν στα ναυπηγεία Ελευσίνας, που πήγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τότε σαν Υπουργός Ανάπτυξης και τα παρέδωσε στον ξένο Κώστα τον καινούργιο επενδυτή. Αυτό έχουν διαφημίσει, αυτό τους έχουν πουλήσει, και το έχουν πουλήσει γιατί όταν δουλεύει ένα ναυπηγείο, ένα εργοστάσιο ασίδωτα και κάνει ό,τι γουστάρει, ειδικά σε μια δουλειά σαν τη δικιά μας, όπου παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος κτλ., τα κέρδη πολλαπλασιάζονται. Και όλη η δουλειά και όλη η κουβέντα αυτονών και το μυαλό τους είναι για τα κέρδη. Το τι θα βγάλουν παραπάνω. Να μην μείνει το βαπόρι πάση θυσία μία μέρα μέσα στο ναυπηγείο για να βγει έξω να πάρει τον ναύλο. Ειδικά τώρα που τα ναύλα είναι στα ύψη. Και που οι εφοπλιστές κάνουν κάθε μέρα προσευχή να συνεχίζονται οι πόλεμοι και να μεγαλώνουν γιατί κονομάνε. Τα είπανε μόνοι τους. Η κατάσταση αυτή λέει με τον πόλεμο μας έχει φέρει κέρδη. Τα έλεγε αυτό στη Δανάος που είχε 100 βαπόρια και ακούγανε οι άλλοι από κάτω και χειροκροτάγανε σε συνάντηση που είχαν οι εφοπλιστές. Και έτσι θα πάμε, λέει, και το 25. Οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας είναι πολύ καλές. Κονομά σκοτώνουν τα παιδάκια στη Γάζα, στην Ουκρανία γίνεται, μην πω τι γίνεται. Μπαίνουμε όλο πιο βαθιά στον πόλεμο και αυτοί κονομάνε. Δεν τους νοιάζει πάνω σε πιανού την πλάτη, κονομάνε, κονομάνε. Και στέλνουμε και φρεγάτα από εδώ, 500 χιλιάρικα την πληρώνουμε την ημέρα, χώρια τα υπόλοιπα,
για να τους φυλάει και τα καράβια να περνάνε, να μην τους τα βαράνε οι... πώς τους λένε, στην Ιεμένη, οι Χούρθοι, που τους τα βαράνε. Άρα λοιπόν λέω ότι αυτά που ζητάμε δεν είναι κάτι εύκολο. Και έχει σημασία, και φαίνεται αυτό και από τη συμμετοχή στην κινητοποίηση, δεν έχουμε προβλήματα, ενώ προσπαθούν οι εργολάβοι να βάλουν κόσμο στην απεργία, να σπάσει απεργία, δεν τα καταφέρουν. Γιατί με τη δουλειά που έχει γίνει, με το πώς το έχουμε πάρει ο καθένας μας προσωπικά απάνω του, ειδικά μετά τα θανατηφόρα, που εκ των πραγμάτων το βλέπεις, εκείνο ο άλλος νεκρός, είναι μελιωμένο το κεφάλι, ήταν μέσα ο άλλος. Το τελευταίο. Γιατί για να φύγει το βαπόρι γρήγορα του Ηλιόπουλου να μπει στη γραμμή, μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό έγινε. Είναι πολύ μεγάλα τα κέρδη και είναι για αυτούς πολύ μεγάλο κόστος, όχι ξαναλέω να πληρώσουν την Επιτροπή, αυτά είναι ψίχουλα, θα πούμε και για αυτά. Αλλά κυρίως για να μην υπάρχει ένοχος και να κάνουν ότι γουστάρουνε, πάση θυσία. Πάση θυσία. Αυτό σημαίνει πάση θυσία. Πάση θυσία αυτού νου που θα σακατευτεί, που θα σκοτωθεί κτλ. Εμείς τι λέμε, και δεν θα κουραστούμε ούτε να τα λέμε εμείς, αλλά δεν πρέπει να κουραστούμε όλοι μας να τα ακούμε και να τα καταλαβαίνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Τι λέμε, ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε και μία απεργία και δεύτερη απεργία και τρίτη απεργία και τρίτη κινητοποίηση και να χαλάσουμε και βενζίνα να πάμε στον Πειραιά και να αφήσουμε όλες τις δουλειές στην απεργία και να κατέβουμε κάτω στη συγκέντρωση. Για πέντε πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν, κάνουν καλύτερες συνθήκες για να μην είμαστε και μετάμε και στα σύννεφα, πώς το λένε, τη ζωή μας, στη δουλειά μας. Αλλιώς να μπορούμε να παραδεχτούμε τη μοίρα μας, να πούμε πάμε και άμα μας κάτσει, μας έκατσε, ας πούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε αποφασίσει αυτό. Και καλά κάνουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το κομμάτι. Χτες το, πώς το λένε, στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάναμε αυτή την κίνηση και κάναμε μια συμβολική κατάληψη. Με σκοπό να πιέσουμε. Κάθε φορά επιλέγουμε, αποφασίζουμε, συνεννοιόμαστε, κουβεντιάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε με βάση και τις δυνάμεις μας, που είναι το πιο βασικό, το πώς συμμαζευόμαστε δηλαδή, το ποια θα είναι η καλύτερη κινητοποίηση, η μορφή δηλαδή που θα επιλέξουμε για να πιέσουμε παραπάνω. Και η συμμετοχή χτες στην απεργία, δηλαδή ότι δεν δούλεψε κανείς και χτες και σήμερα. Και η συμμετοχή στην κινητοποίηση. Και η αποφασιστικότητα που δείξαμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Και αυτή τη φορά και άλλες με ό,τι επιλέγουμε. Βαρέσαν καμπανάκια. Όσοι ήταν στη συνάντηση πάνω με τους υπουργούς, θα τα πει και ο Σωτήρης τώρα που θα πάμε κάτω στον Πειραιά, είδανε ότι είναι στριμωγμένοι. Και είναι στριμωγμένοι γιατί χάνονται ζωές εδώ. Και όταν χάνεται μια ζωή και το σωματείο, οι εργαζόμενοι συνάδελφοι το βγάζουν παρά έξω και γίνεται κινητοποίηση, πιέζονται. Αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το, στην προηγούμενη εβδομάδα, άμα διαβάσατε στο ίντερνετ, είχε 6 θανατηφόρα σε όλους τους κλάδους στην Ελλάδα. 6 σκοτωθήκαν. Κάθε μέρα σκοτωνόταν και ένας. 6. Το ίδιο γίνεται σε όλους τους κλάδους. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά είχαν 6. Δεν υπήρχε αντίστοιχο σωματείο οργάνωση των εργαζομένων εκεί που να δώσει τέτοια διάσταση που δίνουμε εμείς. Δηλαδή να γίνει η απεργία την άλλη μέρα, να γίνει κινητοποίηση, να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Χάνονται κάθε μέρα. Εδώ το έχουμε κατακτήσει αυτό. Και το ξέρουν και στα Υπουργεία. Τι μας λείπει, κατά τη γνώμη μας, για να πάμε το βήμα παραπέρα. Τα είπαμε και συγκεντρώσει με πολλούς από εσάς που κάναμε για την προετοιμασία της απεργίας. Έχει σημασία ο καθένας να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την κινητοποίηση, την οποιαδήποτε αποφασίζουμε. Πρέπει να δίνουμε το παρόν. Με 150 άτομα και με 200 θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Με 500 θα φτάσουμε σε άλλο σημείο. Είναι το μόνο πράγμα που μετράνε. Το μόνο πράγμα που μετράνε. Όσοι είναι πιο παλιοί εδώ το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Οτιδήποτε παλεύουμε, κοιτάνε και μετράνε τι γίνεται. Δεν είναι δύσκολο, είναι αντικειμενικό. Όλοι έχουμε να κάνουμε δουλειές. Όλοι έχουμε υποχρεώσεις. Όλοι. Αξίζει τον κόπο περισσότερο απ' όλα να αφιερώσουμε 3 ώρες, 4 ώρες, 5, 2 μέρες όσο χρειαστεί για αυτή τη δουλειά. Δεν λύνεται τίποτα με μία απεργία. Δεν λύνεται τίποτα με 2 απεργίες. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα γιατί ακριβώς, συνάδελφοι, εδώ έχουμε κατακτήσει, ξαναλέω, το κομμάτι των επιτροπών που το λέμε και το ξαναλέμε,
Το λέμε για να καταλάβουμε ότι μόνο εδώ το έχουμε κατακτήσει. Δεν υπάρχει αλλού. Άλλοι κλάδοι το ζητάνε να γίνει όπως είναι εδώ. Χθες το Υπουργείο Ναυτιλίας τι δεσμευτήκαν, ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι, λέει. Αλλά όχι με την πενταμελή. Να πηγαίνει μόνο του το λιμενικό και να κάνει ελέγχους. Γιατί δεν θέλουν οι συνάδελφοι να είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων μέσα στην πενταμελή? Μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Μην πούμε παραπάνω πράγματα. Αυτοί μπορεί να κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ελέγχους. Το τι βγάζουν και το τι πρόστιμα ρίχνουν και το τι αλλάζει η κατάσταση στο καράβι και στο χώρο εργασίας μετράει για μας. Όχι απλά να καταγράφονται ελέγχοι. Ελέγχους ξέρουμε πώς μπορούν να γίνουν και έτσι και πώς μπορούν να γίνουν και αλλιώς. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα που υπάρχει σήμερα και λέμε και η σημερινή μας κινητοποίηση να καταλήξει εκεί, στο δικαστήριο του Πειραιά. Είπε και ο Σταύρος να μην τα ξαναπώ αναλυτικά. Τι μας δείχνει αυτό, συνάδελφοι? Και από όλη την εμπειρία που έχουμε από τα θανατηφόρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι μας δείχνει? Ότι όποιος έχει λεφτά να πληρώσει αυτούς που πρέπει να πληρώσει, για να μην λέμε ονόματα και θυχτούν πώς το λένε υποστάσεις, πώς το λέει η φράση, τη βγάζει, βγαίνει έξω. Δεν πληρώνει κανένας. Έχουμε θανατηφόρα πολλά και έχουμε εμπειρίες και από τα δικαστήρια πολλά. Πώς ξεκινάνε και πώς καταλήγουνε. Από τα δικαστήρια του Πειραιά συγκεκριμένα. Όπου η δικαιοσύνη, όπως το είπε και ο Μύρωνας μέσα, δεν είναι μόνο τυφλή, είναι και καλύτερη είναι σε αυτό. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Γιατί από πίσω είναι οι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει ποιος κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Με αυτούς λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα κλείσω με 2-3 πράγματα για να ξεκινήσουμε την κινητοποίησή μας. Κέντρο υγείας. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε. Εδώ απ' έξω είναι. Εδώ το κέντρο υγείας. Είχε φτιαχτεί μετά από πίεση τότε πάλι το Σωματείο των Εργαζομένων για να καλύψει τις ανάγκες του χώρου και ευρύτερα της περιοχής του Περάματος. Με τις κινητοποιήσεις μας έχει εγκριθεί να φτιαχτεί και να λειτουργήσει. Δεν βγάζουν τα λεφτά, δεν παίρνει τον προϋπολογισμό. Θέλει πίεση και εκεί. Σε αυτά τα πράγματα που τα λέμε καμιά φορά έτσι λίγο υπερβολικά, αλλά δεν είναι υπερβολικά, παλεύουμε με τα θηρία. Ο Γεωργιάδης έχει μπει και όπου πάει να μιλήσει σε όλη την Ελλάδα, του την πέφτουν οι γιατροί. Δηλαδή, μειώνονται κάποια εκατομμύρια κάθε χρόνο τα λεφτά που δίνουν για την υγεία. Την υγεία τη δικιά μας, έτσι. Δεν λέμε τώρα για αυτούς, αυτοί έχουν άλλα κόλπα. Για την υγεία τη δικιά μας. Και εμείς κόντρα σε αυτό τι ζητάμε? Να φτιαχτεί καινούργιο κέντρο υγείας που να είναι εξοπλισμένο και, πώς το λένε, εξειδικευμένο για τα ζητήματα που έχουμε εδώ, σε εγκάβματα, σε σπασίματα, σε πτώσεις και τα λοιπά. Υπάρχουν, είναι συγκεκριμένα και τα εργαλεία που πρέπει να έχει μέσα και οι ειδικότητες που πρέπει να είναι μέσα. Είναι ζητήματα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό αξίζει και τον κόπο και μια απεργία και δύο και τρεις. Και να κουραστούμε παραπάνω. Και να κοιταζόμαστε στα μάτια και να είμαστε εδώ που συμφωνάμε, να είμαστε, πώς το λένε, παρόντες. Παίζει ρόλο το να είμαστε παρόντες. Πολύ μεγάλο ρόλο. Για να μην λέμε μετά, όπως λέγαμε κάποια, ο Μητσοτάκης μας κάνει, ο Μητσοτάκης μας δάνει. Ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του και τη δουλειά αυτών που τον πληρώνουν. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Το σχέδιο έχει ως εξής. Θα μαζευτούμε εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που κάνουμε και περνάμε από τις γειτονίες του Πειραιά. Κάνει τώρα. Χθες έγινε ό,τι έγινε στο Υπουργείο Περιοχής Ναυτιλίας, δεν το έπαιξε πουθενά πέρα από το 902. Δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Δεν υπήρξε. Δεν έγινε κινητοποίηση. Δεν υπήρξε τίποτα. Εδώ τα έχουμε δει και σε θανατηφόρα αυτά. Να υπάρχει θανατηφόρα και να μην υπάρχει αυτός που πέθανε πουθενά. Λοιπόν, λέω, άρα πρέπει εμείς κατευθείαν στον κόσμο να μας δει ο κόσμος, να μας ακούσει ποιοι είναι αυτοί. Είναι από το πέραμα, από την αυλογοπισκευαστική. Γιατί ζητάνε να μην σκοτώνονται. Απλά πράγματα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι εδώ κατοικούμε και το ξέρουμε. Δηλαδή, αν περάσει από τα ταμπούρια, από την πλατεία, αν κατέβει στο κέντρο του Πειραιά, θα γίνει τόρος. Αυτό φοβούνται. Αυτό θέλουν αυτοί. Να μην κυκλοφορεί ότι υπάρχει αυτό το θέμα εδώ και είναι σοβαρό. Λοιπόν,
να πάμε πορεία κανονικά, οργανωμένα με την Τουντούκα μπροστά, μοτοπορία, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Θα περάσουμε από την πλατεία των Ταπουρίων, θα στρίψουμε δεξιά, θα κατέβουμε στον Πειραιά και η πορεία μας θα καταλήξει στα δικαστήρια του Πειραιά, στη Σκουζέ. Πορεία μας με τα μηχανάκια, μηχανοκίνητη θα είναι η πορεία. Ώστε να πιέσουμε και για την απόφαση. Κοιτάξτε, θα δείτε, ο συνάδελφος που σκοτώθηκε και έπεσε από τη Σκαλοσιά, είναι 5 χρόνια που έχει και δικάζεται τώρα το δικαστήριο και έχει αφήσει μια χείρα και ένα παιδάκι. Πολλές φορές σαν σωματείο όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φροντίσει να πάνε πράγματα, είναι πολύ άσχημικα. Τώρα μιλάμε κατά περίπτωση, αλλά έχουν σημασία και αυτά τα ξέρουμε, γιατί σκοτώνεται ένας και την άλλη μέρα το ξεχνάμε και εμείς εδώ, που λέει ο λόγος. Είναι 5 χρόνια μια χείρα με ένα παιδάκι. Και ό,τι βοήθεια έχει δει, την έχει δει από εμάς εδώ, όσοι προσπαθήσαμε να μαζέψουμε και να κάνουμε. Είναι κατάσταση, πρέπει να πιέσουμε και στο δικαστήριο για το τι απόφαση θα πάρει. Θα συνεδριάσουμε μετά τα παραρτήματα, το παράρτημα Σαλαμίνας και εδώ και το Συνδικάτο γενικότερα, συνολικά, και θα βγάλουμε πρόγραμμα μέχρι την απεργία που έχουμε την Πανελλαδική στις 20 Νοέμβρη. Όπου εκεί θα πούνε όλοι κλάδοι και θα τα κουβεντιάσουμε, θα έχουμε λίγο χρόνο, θα τα πούμε καλύτερα. Ο σκοπός μας είναι να γίνει τη βδομάδα πριν τη γενική απεργία, γενική συνέλευση. Όπου θα μπορούμε με καλύτερο, πιο άνετα να το πούμε έτσι, να κουβεντιάσουμε και 10 πράγματα παραπάνω. Να ζητάμε και να αγωνιζόμαστε για αυτά που αφορούν τη ζωή μας. 5 απλά πράγματα. Κοντά στο σωματείο, μέσα στο σωματείο, με τη γνώμη μας, με την άποψή μας και στο τέλος να καταλήγουμε με τις αποφάσεις μας.